Εδώ κερδίζει ο Μπουλαλάς. Όποιο παίρνει την προσωπική προσπάθεια πάνω του, θέλει να βρει τον Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει offside. Στη μεγάλη περιοχή, Μάστακας. Πέναλτι για τον Άρη Καβαλαρίου στο ξεκίνημα του αγώνα. Αρνητική τροπή λοιπόν για τη Δωρκάδα. Αυτή η εξέλιξη του αγώνα με τον Μάστακα να δέχνει κατευθείαν τη βούλα στην ανατροπή του Παπαδόπουλου, αν είδα καλά. Του Μακρύδη, με συγχωρείτε. Πέναλτι λοιπόν για τον Άρη Καβαλαρίου στο ξεκίνημα. Ο Μακρύδης θα το βαρέσει, ο ίδιος που κέρδισε το πέναλτι. Απέναντι στον Χρήστο Μπαλάσκα λοιπόν. Μακρύδης. Παίρνει φόρα, εκτελεί στη γωνία του Μπαλάσκα. 0-1 ο Άρης Καβαλαρίου. Πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Αλλάζει τα πλάνα των γηπεδούχων. Στο ύψος του πέναλτι μπάλα. Ένα γυριστό σουτ, δεύτερο σουτ δεν βγαίνει τελικά από τους γηπεδούχους, διώξαν του Καβαλαρίου. Εκ νέου επίθεση τώρα. Η σέντρα Προβατίδης κατεβάζει, ψάχνει το σουτ, δεν μπορεί να βρει χώρο, καθυστερεί. Σουτ στη συνέχεια, γκολ 1-1. 1-1 με τον Νικολαίδη. 1-1 με τον Βασλή τελικά, ο οποίος έπιασε ένα γεμάτο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βαρούτη και έστειλε την μπάλα στην γωνία της εστίας του. 1-1 πολύ γρήγορα εδώ στην Ευκαρπία. Ανεβαίνει ο Βασλής. Πολύ καλό. Τώρα θα τη δεχτεί την μπάλα. Ιωσήφιδης περιμένει, σέντρα για τον Βακουφάρη στη μεγάλη περιοχή. Έξω η μπάλα. Μπουλαλά σήμερα αντιμέτωπος με τον Κοσμά Βακουφάρη, με τον οποίο ήταν στον Οδυσσέα Κορδελιού στο πρώτο εξάμηνο. Εδώ θα εκτελεστεί το φάουλ από τον Ζογλοπίτη. Γκολ για την Δωρκάδα και το 2-1. Ναι, η ανατροπή λοιπόν για τους γηπεδούχους μέσα σε ένα πολύ χρονικό, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με σκόρερ και πάλι το Βασλή. Όχι ο Βασλή. Άμα κατέβει ο Προβατίδης, θα δούμε. Είναι ο Νικολαίδης που πετυχαίνει το δεύτερο. Που δεν ξάγονται την ίδια ώρα. Ο Ζαχαριάδης έχει αρκετό χώρο τώρα μπροστά του. Και ανοργάνωται την άμυνα της Δωρκάδας. Και το 2-2. Αυτό που έλεγα. 2-2 με τον Πασχάλη Μπουλαλά να σκοράρει για δεύτερη φορά και να φέρνει ξανά το παιχνίδι στα ίσια. Δωρκάδα Καβαλάρη 2-2 με το δεύτερο γκολ του Πασχάλη Μπουλαλά σε διάστημα ενός χρόνου στο ίδιο γήπεδο. Όπως είχα πει και νωρίτερα, ο Πασχάλης Μπουλαλάς είχε σκοράρει και τον περασμένο Απρίλιο του 16 με την φανέλα του Οδυσσέα Κορδελιού, αλλά στην άλλη εστία. Εκτελείται και πάλι στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά έξω. Από τον Καρασταύρου ανεβαίνει ο Εγκλέζος, ανεβαίνει και ο Χατζηγεωργίου από τα δεξιά. Η παλιά στη μεγάλη περιοχή, Εγκλέζος, η μπάλα έξω. Ο Εγκλέζος είναι στο έδαφος. Τελικά διπλό χτύπη. Σταματά και πάλι ο Κόμπο. Και τέλος του πρώτου μέρους, ΠΑΟ Δωρκάδας Άρης Καβαλαρίου σε ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο, 2-2. Κόμπο σε πλάγιο. Και η μπάλα στο μπαλκόνι που βρίσκεται πίσω από την κερκίδα απέναντι. Και θα παίξει ξανά για τον Ιωσήφιδη που περίμενε λίγο πιο μπροστά. Τώρα θα πέσει πάνω του ο Στόικος. Βακουφάρης πέφτει κάτω και κάρτα που θα δει από τον Μάστακα. Μιλωνάς θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ιωσήφιδη. Ο Στόικος σταματάει την προσπάθεια. Ωστόσο, στο δεύτερο χρόνο, για να δούμε εδώ τον Ιωσήφιδη για τη Δωρκάδα, ο οποίος δεν μπορεί να περάσει. Τώρα διώχνουν του Καβαλαρίου. Ο Ζογλοπίτης στην εκτέλεση. Απευθείας το πάει Βαρούτης εύκολα. Και παίζει με τα χέρια τον Μακρύδη.
Αυτός θέλει να βρει τον Μπουλαλά απέναντι. Αγκαλιά, τον τραβάει! Εκτελείται το κόρνερ. Στην καρδιά της άμυνας περνάει από όλους η μπάλα. Τώρα ο Χατζηγεωργίου. Ο Μπαλάσκας. Το σου του Χατζηγεωργίου. Βόλγα το καβαλάρι. Με ένα πραγματικά απίστευτο γκολ από τον Γιώργο Χατζηγεωργίου. Ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Μπαλάσκα. Και με ένα φαλτσαριστό δεξί σουτ στα όρια της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ορκάδας. Να λοιπόν, ακόμα μια ανατροπή εδώ στην Ευκαρπία. 2-3 προηγείται το καβαλάρι. Γιώργος Χατζηγεωργίου, χρυσή αλλαγή του Φωτιγουνιώτη. Μπάλα μου φτάνει στον Ιωσιφίδη από την κεφαλιά του. Και τώρα στη μεγάλη περιοχή Γιαλαμίδη στο πλασέ. Δοκάρι, γκολ από τον... Από το νούμερο 7, ο Γιαλαμίδης λοιπόν, το 3-3 για την Δορκάδα. Ο Νικολαίδης, με συγχωρείτε, δεύτερο γκολ για τον Νικολαίδη, ο οποίος κάνει το 3-3 μετά την προσπάθεια. Μακρύδης θέλει να βρει και πάλι τον Μπουλαλά, ο οποίος πατάει περιοχή. Και υπάρχει πέναλτι, δεύτερο πέναλτι για τον Άρη Καβαλαρίου στην ανατροπή του Πασκάλη Μπουλαλά από τον Χρήστο Μπαλάσκα με τους παίκτες του Άρη Καβαλαρίου να φωνάζουν τον γιατρό. Μπουλαλάς είναι στο έδαφος. Ο Μπαλάσκας είναι πάνω τον παίκτη του Καβαλαρίου. Άλλωστε ήταν πρώην συμπαίκτες Μπαλάσκας και Μπουλαλάς πριν μια δεκαετία περίπου στον Πλησιακό. Μακρύδης εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα και το 3-4 για τον Άρη Καβαλαρίου. Και τώρα Μακρύδης, ο οποίος έχει αρκετές δυνάμεις, είναι πολύ καλός χειριστής. Τώρα για τον Ιωαννίδη και αυτός με τη σειρά του για τον Χατζηγεωργίου μπροστά στο δεύτερο προσωπικό του γκολ. Η μπάλα έξω. Παπαδόπουλος θέλει να πατήσει περιοχή, δεν υπάρχει πέναλτι. Παπαδόπουλος εδώ κάποια νεύρα. Και που θα τη δει ο Εγκλέζος που είχε αποχωρήσει. Και το 4 τα πράσινα! Κόκκινη κάρτα και για τον Σπυρίδη, ο οποίος δίνει το χέρι του στον Μάστακα. Κόνει και το χέρι. Και τέλος της αναμέτρησης, ο Άρης Καβαλαρίου περνάει από την έδρα του ΠΑΟ Δορκάδας. Εδώ στην Ευκαρπία, πρώτη ήττα για τον ΠΑΟ Δορκάδας στην έδρα του, απέναντι στον πρωτοπόρο και αίτητο Άρη Καβαλαρίου.